Και από τότε άρχισε μια νέα άλλη τραγική περίοδος σκληρής ιστορικής μοίρας των Ελλήνων του Πόντου στις νέες τους πατρίδες. Οι Έλληνες όμως της Μαύρης Θάλασσας, στην Αζωφική, την Κρυμαία, την Υπερκαυκασία και γενικά στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πλήρωσαν και αυτοί σκληρά τα ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν την περιοχή τους στις αρχές του 20ου αιώνα. Η έκρηξη της Οκτωβριανής Επανάστασης το Μάρτιο του 1917 με το Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο και την κατάληψη της εξουσίας τον Νιόβρη του 1917 από τους Βολσεβίκους επέφεραν διέως την τραγική συρρήκνωση του μαυροθαλασσίτικου ελληνισμού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η αποστολή τον Ιανουάριο του 1919 μάλιστα ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στη Μεσημβρινή Ρωσία, τη σημερινή Ουκρανία, συνολικής δύναμης 40.000 ανδρών και ελληνικής ναυτικής μοίρας στον Πόντο, στο πλαίσιο των συμμαχικών υποχρεώσεων της Ελλάδος, για υποστήριξη της καταραίουσας Τσαρικής Ρωσίας, επεδήλωσε τραγικά τη θέση των Ελλήνων, των εγκατεστημένων σε συμπαγείς ελληνικές μάζες στις ρωσικές περιοχές. Από την Οδυσσό μόνο, στις 22 Μαρτίου του 1919, με την εκένωση της πόλης από τα συμμαχικά στρατεύματα και την αποχώρηση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος, έφυγαν πάνω από 20.000 Έλληνες, πανικόβλητοι και χωρίς να πάρουν τίποτε από τα σπίτια τους για την Ελλάδα. Με την επικράτηση του κομμουνισμού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αρχίζει για τον μαυροθαλασσίτικο ελληνισμό ένα νέο μαρτύριο, μια νέα σκοτεινή περίοδος με ταπεινώσεις, φυλακίσεις, εξοντώσεις, εκτελέσεις, με δημεύσεις περιουσιών, με παραγραφή της εθνικής ταυτότητας και της θρησκείας, με κρίσιμο των ελληνικών σχολείων και των εκκλησιών και με μαζικές εκτοπίσεις κατά χιλιάδες από τις παραθαλάσσιες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, στη Σιβηρία, το Ουσμπεκιστάν και το Καζακστάν στην Κεντρική Ασία. Έτσι συντελείται βιαίως μια νέα τραγική συρρήκνωση και αποξένωση του ελληνισμού από τις παραδοσιακές μαυροθαλασσίτικες αιστείες του, με διώξεις του Στάλιν που άρχισαν μεθοδικά να εφαρμόζονται το 1928, το 1937-39, το 1941 και το 1944-46 μέχρι και το θάνατό του το 1953 και τις μετέπειτα διώξεις μέχρι την Περεστρόικα. Η αλλαγή της πολιτικής της σοβιετικής ηγεσίας αγγίζει άμεσα τις ελληνικές κοινότητες και η αλλαγή αυτή αντικαθιστά ουσιαστικά την πολυπολιτισμική αντίληψη με μια μονοπολιτισμική, με μια εκρωσιστική αντίληψη. Οι Έλληνες λοιπόν, μια δυναμική εθνότητα της Σοβιετικής Ένωσης, υποχρεώνεται να αφομοιωθεί, να εκρωσιστεί. Έτσι λοιπόν το 1937-38 δεκάδες χιλιάδες Έλληνες συλλαμβάνονται, είτε εκτελούνται, είτε στέλνονται στη Σιβηρία με το μόνο δικαιολογητικό ότι είναι Έλληνες. Οι ελληνικές κοινότητες αποκεφαλίζονται, οι ελληνικές ηγεσίες εκτελούνται. Οι διώξεις συνεχίζονται και τη δεκαετία του 40, όταν οι πολυάνθρωπες ελληνικές κοινότητες εκτοπίζονται, μεταφέρονται μαζικά στην Κεντρική Ασία, κοντά στα ρωσοκινέζικα σύνορα. Υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 Έλληνες μεταφέρθηκαν εκεί. Βέβαια, οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης, οι Πόντιοι αυτοί ήταν ένας σκληρός ελληνικός πληθυσμός. Μπορεί να αποκεφαλίστηκε στις διώξεις του 1937-38, μπορεί να αποσαρθρώθηκαν οι κοινότητές του με τις διώξεις και τις εξορίες της δεκαετίας του 40, δεν έχασε όμως σε καμιά περίπτωση την συνείδηση της εθνικής του ταυτότητας. Η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης, άσχετα αν υποχρεώθηκε να μιλάει ρωσικά για να επιβιώσει, διατηρήθηκε λοιπόν η συνείδηση αυτή μέχρι σήμερα. Ίσως κορυφαία στιγμή αυτής της εκδήλωσης της εθνικής ταυτότητας ήταν το 1974,
με τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, όταν αυτοί οι κατακρουργημένοι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης στην Αψαζία, στην Κεντρική Ασία έμαθαν την εισβολή που κατήρτισαν κατά λόγους εθελοντών για να έρθουν να πολεμήσουν στην Κύπρο. Και βέβαια αυτή η κίνησή τους ήταν στοιχείο που, πάνω στο οποίο βασίστηκε μια πολιτική καταστολής των τότε σοβιετικών κυβερνήσεων εναντίον των ελληνικών μειονοτήτων. Σήμερα πάντως, μετά την περεστρόικα που ξανάάνθησε ένα ελληνικό εθνικό κίνημα, αλλά κυρίως μετά την κατάρρευση, οι ελληνικές κοινότητες βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Στο σταυροδρόμι της εξαφάνισης και της άνθησης. Εγώ τώρα είχα δουλειά, ήθελα δουλειά είχα. Αφού ήρθε το κοριτσάκι και είπανε ήρθαν οι Έλληνες αστιοπτήρα, το, απεσάσατε. Εγώ πως έτρεχα, εγώ δεν ξέρω πως φόρησα το χιστάνι και τρέχω. Εγώ δεν βλέπω πως φόρησα και τι φόρησα. Ο Γεροντάκης μου λέει, πού πας τρέλα, τι κάνεις. Απάω λέω να βλέπω το δικό μου το αίμα. Που βράζει μέσα μου, δουλεύει το αίμα μου μέσα. Εγώ αγαπώ τους Έλληνες, πάρα πολλά αγαπώ, γιατί πολλοί μας αδικίασανε, πολλοί μας έκαναν πόνο στην καρδιά μας. Αλλά τώρα κατάλαβα πως έγινε. Ελληνίδα, πόντι είναι, πόντι. Πολλά αγαπώ το δικό μου το λαό, τρελούμαι από το δικό μου το λαό, πότε λένε για την Ελλάδα, αρχινά η καρδιά μου να χτυπά και αρχινώ να κλαίω.